ισχύν και ευημερίαν, εγκά της γης φύση και κρυπτέ. Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως η δύναμη και η ευημερία κρύβονται μέσα στα έγκατα της γης. Από εδώ πήρε χρυσό ο στρατηλάτης Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ εργάστηκε ο θρυλικός Αλέξης Ζορμπάς. Εδώ ερωτεύτηκε ο αγαπημένος ποιητής των ναυτικών Νίκος Καβαδίας. Και εδώ συνεχίζεται έως σήμερα ίσως η πλέον μακρόχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα στον κόσμο. Η Χαλκιδική είναι πλούσια σε χρυσό, άργυρο, μόλιβδο και χαλκό. Θεωρείται εξαιρετικά πιθανό πως η εξόρυξη χρυσού από τα ορυχεία της Χαλκιδικής ξεκίνησε ήδη κατά την προϊστορική περίοδο. Τα μεταλλεία χρυσού της ευρύτερης περιοχής συντέλεσαν στην οικονομική ακμή της Μακεδονικής δυναστείας Επιφιλίππου του Δευτέρου και χρηματοδότησαν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην περιοχή της Ολυμπιάδας σώζονται περισσότερες από 300 μεταλλευτικές στοές και πηγάδια με χιλιάδες κυβικά μέτρα αρχαίων μεταλλουργικών απορριμμάτων από την εκαμίνευση των μεταλλευμάτων. Υπολογίζεται ότι είχαν εξορυχθεί περίπου από 1 έως 1,5 εκατομμύριο τόνοι. Εδώ είναι μια τυπική ερευνητική στοά, πρέπει να είναι του 300 π.Χ. που σημαίνει 2.500 χρόνια, περίπου 2.500 χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της στοάς ήταν αυτές, 60x60, για λόγους οικονομίας, γιατί δεν ήταν και εύκολο πράγμα μέσα σε αυτά τα σκληρά πετρώματα να κάνουν πιο μεγάλες στοές. Στην περίοδο της αρχαιότητας, οι μεταλλορύχοι ήταν δούλοι και αναφέρονταν ως διορίτοντα ανδράποδα. Η εξόρυξη γινόταν υπό το φως πύληνων ελαιολίχνων. Για τη μεταφορά του μεταλλεύματος από μέσα με σακίδια που είχανε, πηγαίνανε ή σκυφτοί ή γονατιστοί ή και ακόμα έρποντας. Σε ορισμένα σημεία λοιπόν κάνανε διεύρυνση, ώστε όταν διασταυρανόταν ο ένας με τον άλλο, να μπαίνει ο ένας μέσα και ο άλλος να προχωράει. Ο μεταλλορύχος με το σφυρί και το καλέμι αποσπούσε από το μετάλλευμα μικρά κομμάτια. Αυτό είναι ένα κομμάτι μετάλλευμα, το οποίο είναι από μέσα από τη στοά. Αυτό ήταν το μετάλλευμα και από εδώ βγάζαν το χρυσό οι αρχαίοι Έλληνες. Το σπουδαιότερο από τα μέταλλα που βρέθηκαν εδώ ήταν ο χρυσός, αυτοφυής και προσκομματικός ή σε μεταλλεύματα που περιείχαν μείγματα χρυσού και αργύρου. Ο Αριστοτέλης γράφει πως στην περιοχή της Μακεδονίας πολλοί βρίσκανε χρυσό σε κομμάτια βάρους πάνω από μισό κιλό. Μετά από μια περίοδο παρακμής στη Ρωμαϊκή και στη Βυζαντινή περίοδο, η μεταλλευτική δραστηριότητα ανθίζει στο τέλος της Βυζαντινής εποχής και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το 1806 ο Μαδεμαγά είχε τη διοίκηση του μεταλλείου. Στην περιοχή έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο καθεστώς, όπου στην υπηρεσία του μεταλλείου έχουν προσκοληθεί 12 χωριά, τα λεγόμενα μαδεμοχώρια, τα οποία είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν εργάτες για τη λειτουργία του. Η παραγωγή αργύρου εξασφαλίζει στην περιοχή των μαδεμοχωρίων ένα ευνοϊκό καθεστώς αυτοδιαχείρισης που διαρκεί μέχρι τη συμμετοχή τους στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Το 1893 συστήθηκε η γαλλο-οθωμανική εταιρεία Société Ottoman des Mines de Cassandra και τέθηκε σε λειτουργία κοντά στον όρμο Στρατωνίου η πρώτη εγκατάσταση υδρομηχανικής πλύσης. Με τη λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι δημιουργούνται νέες προοπτικές για το χωριό. Τη γαλλο-οθωμανική εταιρεία Μεταλλεία Κασάνδρας διαδέχεται το 1927 η ανώνυμη ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και λιπασμάτων. Με τον πόλεμο του 1940 οι εργασίες σταμάτησαν και απολύθηκε όλο το προσωπικό. Ο πόλεμος είχε αρχίσει. Δεν είδαμε τι ήτανε. Όλοι στηρίξαν οικονομιασμοί. Το υποβρύχιο βγήκε πάνω στην επιφάνεια. Έφυγε αρκετά μέχρι που το χάσαμε. Ήταν άστοχο. Τρεις βολίδες στέριξε, προβαρτισμοί τρεις. Η μία έπρεπε να πάει στην κορώνα. Εάν έπρεπε η κορώνα θα έκανε μεγάλη καταστροφή. Και η άλλη πιο πάνω από την κορώνα είναι ένα βιτίο, το οποίο είναι και τώρα ακόμα μέσα στην Κανάδα. Κάπου 200 τόνοι πετρέλαιο, μεγάλο. Το οποίο βιτίο τροφοδοτούσε την εταιρεία εδώ πέρα, την εταιρεία του μηχανές εδώ πέρα κάτω. Μεταπολεμικά, στην πλειοψηφία των μετοχών της ανώνυμης ελληνικής εταιρείας χημικών προϊόντων και λιπασμάτων απέκτησε ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης. Ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης έδωσε καινούργια πνοή στα μεταλλεία Κασάνδρας. Έτσι το 1952 ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας των μεικτών θείοχων μεταλλευμάτων. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή και η εργασία μέσα τα υπόγεια τότες. Τα χέρια χτυπούσαν τα φορνέλα και το μετάλλημα το βγάζαν στα ζεμπίλια. Πηγαίναμε τη συντηλία αυτή στο χέρι, την είχες και στον ώμο είχες το ξύλο. Ξύλο 2,5 με 3 μέτρα. Καστανιά, το πιο ελαφρύ ήταν 40 κιλά. Φέρναμε τα γενόρους τέτοια ξύλα και κασώναμε τις γαλαρίες. Τα μεταλλεία τα βγάζαμε με τα βαγόνια στα χέρια. Πολύ σκληρή δουλειά. Και με τη λάμπα, ξέρεις τώρα, με τη λάμπα να μην βλέπεις τη μύτη μέσα. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Υπήρχε γαλαρία μέσα στο Μαντέμ Λάκο, από ήταν ούτε ένα μέτρο. Παίναμε όπως τα ποντίκια μέσα. Και ζέστη, να σκεφτείς, είχε ορισμένες εργασίες μέσα που είχαν, έσταζαν νερά. Σκόνοι έρχονταν στα μούτρα μας, γι' αυτό την δεκαετία 50 μέχρι και το 60 είναι οι ελάχιστα που είναι στη ζωή. Έχουν πεθάνει. Νέοι. Δηλαδή μπορώ να σου πω και 30 χρονών ο άνθρωπος πέθανε από τη χαλίκωση. Και το κυριότερο όταν φεύγαμε για το χωριό, για να βγούμε στη Στρατώνι με τα πόδια από κάτω του Μαδεμλάκου, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά ο δρόμος από τα φλέματα ήταν όπως περνάνε τα πρόβατα και φέρνουν τη βρωμιά πίσω, έβλεπες, περνούσε άλλος, έβλεπες μέσα μεταλλείο, μαύρο. Το Μαντιμλάκο αυτά τα χωριά δεν τον έχουν ποτίσει μόνο με υδρότα, τον έχουν ποτίσει με αίμα. 1976 λειτουργεί και ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού στην περιοχή της Ολυμπιάδας για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του κοιτάσματος το οποίο βρέθηκε στην περιοχή εκεί. Το κοίτασμα αυτό διαφοροποιείται λιγάκι από αυτό το γνωστό του Μαντεμπλάκου για την υψηλή περιεκτικότητά του σε χρυσό. Η TVX Gold εγκαταστάθηκε το 1995 στην περιοχή. Άρχισε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταλλευτικών ερευνών τόσο στο κοίτασμα της Ολυμπιάδος όσο και στην περιοχή των Σκουριών. Έγιναν προσπάθειες εγκατάστασης μιας μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή, οι οποίες όμως δεν ευδοκίμησαν, κυρίως λόγω της αντίδρασης των κατοίκων, οι οποίοι διατύπωσαν σοβαρές επιφυλάξεις για τις οποιασδήποτε πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είχε η λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου στην ευρύτερη περιοχή. Τον Ιανουάριο του 2004, το ελληνικό κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά δικαιώματα στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Η Ελληνικός Χρυσός προωθεί τις διαδικασίες για την επαναλειτουργία του μεταλλίου των μαύρων πετρών. Τον Οκτώβριο του 2005, το μεταλλείο ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του με την παραγωγή μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου. Από το 2011, ξεκίνησε να εξυγχρονίζεται και το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Στη θέση Σκουριές, στο Δήμο Αριστοτέλη, βρίσκεται ένα παγκοσμίου κλάσεως κοίτασμα χαλκού και χρυσού. Για την καλύτερη εκμετάλλευση του κοιτάσματος, υλοποιείται η ανάπτυξη ενός νέου μεταλλείου, το οποίο συνδυάζει επιφανειακή αλλά και υπόγεια εξόρυξη. Τα τελικά προϊόντα είναι καθαρός χρυσός υψηλής ποιότητας και συμπίκνωμα χαλκού και χρυσού. Τα μεταλλευτικά αποθέματα του κοιτάσματος υπολογίζονται σε 153 εκατομμύρια τόνους. Τα μαδεμοχώρια συνεχίζουν ακόμα να επανδρώνουν τα μεταλλεία Κασάνδρας. Ο τρόπος εξόρυξης και επεξεργασίας έχει αλλάξει. Η εργασία του μεταλλορύχου έγινε λιγότερο κοπιώδης, περισσότερο ασφαλής, λιγότερο βλαβερή για την υγεία του, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι το επάγγελμα του μεταλλορύχου ένα από τα πιο σκληρά επαγγέλματα που μπορεί κανείς να κάνει.